Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από το γήπεδο της Κασάνδρας, γεια σας. Έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Εθνικής Αεραστεχνικής και η ομάδα της Κασάνδρας υποδέχεται τον ΠΑΟ Κουφαλίων. Ένα σημαντικό παιχνίδι για την τοπική περισσότερο ομάδα, μια και χρειάζεται οπωσδήποτε τους 3 βαθμούς της νίκης, ώστε να επανέλθει και πάλι στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, στην πραγματικά μεγάλη προσπάθεια που κάνει για την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Μετά από την καθυστέρηση εμφανίστηκαν οι διαιτητές στο παιχνίδι λόγω της διαμαρτυρίας των διαιτητών. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι θα ξεκινήσει ακριβώς σε 3 παρά 5. Να ξεκινήσουμε από τη συνθέση των δύο των ομάδων. Για την τοπική ομάδα, η οποία έχει ένα νέο πρόσωπο σήμερα στην ενδεκάδα της, τον Μόσχο, ο οποίος αποκτήθηκε μέσα στην εβδομάδα, ξεκίνησε από τον Άρη, έπαιξε στα Τρίκαλα, στο Λεβαδιακό, στην Νικηβόλου, πέρυσι στον Κυρκής και σίγουρα πιστεύουμε θα βοηθήσει στην προσπάθεια που γίνεται εδώ στην Κασάνδρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνθέση. Ο προπονητής ο κ. Βουτσακίλης έχει παρατάξει νούμερο 1 Νεοφώτιστος, νούμερο 2 Πεκρίδης, νούμερο 3 Μανατίδης. Ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κασανδρίας. Στη μνήμη λοιπόν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κασανδρία Συνέσιου, ενός λεπτού σιγή, και τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι με την ομάδα της Κασάνδρας να έχει ξεκινήσει με τον Παπαγεωργίου, ο οποίος κάνει τον λάθος, απομακρύνει παίχτες των Κουφαλίων. Να δώσουμε λοιπόν στη συνέχεια για την ομάδα της Κασάνδρας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις συνθέσεις. Νούμερο 1 Νεοφώτιστος, νούμερο 2 Πεκρίδης, νούμερο 3 Μανατίδης, νούμερο 4 Νταβαλής, νούμερο 5 Φιντανίδης, νούμερο 6 Μουράτης, νούμερο 7 Παπαγεωργίου, νούμερο 8 Καρατζιώτης, νούμερο 9 Μόσχος, νούμερο 10 Καπαγιαννίδης και νούμερο 11 Γκυλής. Στον πάγκο για την ομάδα της Κασάνδρας, νούμερο 12 Σταμπουλής, νούμερο 13 Παπαδόπουλος, νούμερο 14 Τσομπανάκης, νούμερο 15 Λιβαδιώτης, νούμερο 16 Μακρύδης, νούμερο 17 Κωνσταντάκης και νούμερο 18 Γραμμένος. Για την ομάδα των Κουφαλίων, ο προπονητής ο κ. Παπαδόπουλος, ο Νίκος, έχει παρατάξει νούμερο 1 Γκιτσιούδης, ο Γιάννης, παλαιός παίχτης του ΠΑΟΚ, νούμερο 2 Σκαρλάτος, νούμερο 3 Τοσκόπουλος, νούμερο 4 Κόκλης, νούμερο 5 Ιωαννίδης, νούμερο 6 Τίκας, νούμερο 7 Παναγιωτόπουλος, νούμερο 8 Καλφαδόπουλος, νούμερο 9 Στεφανίδης, νούμερο 10 Καρυπίδης και νούμερο 11 Παρασκευάς. Στον πάγκο για την ομάδα του ΠΑΟΚ Κουφαλίων, νούμερο 12 Παπα-Νικολάου, νούμερο 13 Φιντανίδης, νούμερο 14 Δημητρίου, νούμερο 15 Παπα-Μιχαήλ, νούμερο 16 Τελιγιάννης, νούμερο 17 Ηλιάδης και νούμερο 18 Τριανταφυλλίδης. Διαιτητής του σημερινού παιχνιδιού είναι ο κύριος Κουτσίκος, που έχει για βοηθούς δύο γυναίκες, την κυρία Βουργανά και την κυρία Λεοντοπούλου, του συνδέσμου διαιτητών Λάρισας. Προσπάθεια των παικτών της Κασάνδρας να βγουν στην επίθεση, απομακρύνει η αμυντική των Κουβαλιών και τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Καρυπίδη. Είναι πολύ δυνατή η παλιά του. Ο Αμανατίδης ελέγχει την μπάλα, πιέζεται, κερδίζει το φάουλ από τον Καρυπίδη. Ένα φάουλ λοιπόν για την γηπεδούχο ομάδα. Έχει αγωνιστική λοιπόν του πρωταθλήματος της Εθνικής Αεραστεχνικής. Η ομάδα της Κασάνδρας έχει 10 βαθμούς, η ομάδα του ΠΑΟ Κουφαλίων 5 βαθμούς. Προσπάθεια τώρα με τον Παπαγιώργη, ο οποίος περνάει το χώρο της μεγάλης περιοχής της ομάδας του, βγάζει δεξιά για τον Μουράτη. Μουράτη στον Μόσχο. Μόσχος προς τη μήνα αποφεύγει τον αντιπαλό του, η μπάλα κοντά στον Πεκρίδη και είναι πλάγιο out για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Παρασκευάς θα εκτελέσει το πλάγιο.
Γίνεται προς τιμή το λάθος. Η μπάλα τώρα είναι πλάγιο out και πάλι για την ομάδα του ΠΑΟΚ Κεφαλίου. Εκτελέστηκε γρήγορα, Μανατίδης απομακρύνει, νέο πλάγιο και πάλι για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Μπράβο κοπέλα. Παρασκευάς. Προσπάθεια των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας να βγουν στην αντεπίθεση. Αρχιά παλιά για τον Στεφανίδη, ο Παπαγεωργίου απομακρύνει. Ένα αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Τίκα πάνω στον Καπαγιανίδη. Το φάουλ σημειώνεται από τον διαιτή, τον κύριο Κουτσίκο. Γίνονται και οι απαραίτητες παρατηρήσεις στον νούμερο 6, τον Τίκα. Πολύ έτοιμα λοιπόν για την συνέχεια του παιχνιδιού με τον Βιντανίδη να ελέγχει την μπάλα. Βιντανίδη στον Παπαγεωργίου, αυτό στον Καπαγιανίδη. Μακρύνουν οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Ο Αμανατίδης ελέγχει την μπάλα. Φιντανίδης Παπαγεωργίου. Μόσχος Καπαγιανίδης. Καπαγιανίδης αποφεύγει έναν αντιπαλό του. Ελέγχει την μπάλα. Βγάζει για τον Κύλι, που μακρύνουν τελευταία στιγμή ο Παρασκευάς στέλνοντας την μπάλα κόρνερ. Πρώτο κόρνερ λοιπόν για την γηπεδούχο ομάδα από αριστερά όπως επιτίθεται. Εδώ βρισκόμαστε στο 4ο λεπτό του πρώτου μέρους. Οι δύο ομάδες είναι πάντα στο 0-0. Καπαγιανίδης θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Κασάνδρας. Καπαγιανίδης, Κύλις και πάλι Καπαγιανίδης προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, μακρύνει η αμυντική και τώρα προσπάθεια των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας να βγουν στην επίθεση, γίνεται όμως το λάθος. Καπαγιανίδης πίσω η μπάλα στον Φιντανίδη. Φιντανίδης αλλάζει το παιχνίδι και όμως που στέλνει την μπάλα είναι ο Στεφανίδης της ομάδος του Κουφαλιού. Μπάλα κοντράρι στον Καρατζιώτη και είναι πλάγιο για τα Κουφάλια. Νέο πλάγιο και πάλι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Στεφανίδης πίσω μπάλα στον Παρασκευάτος που θα δει να βγάλει για τον Καρεπίδη. Φάουλ όμως επιθετικό από τον παίχτη της φιλοξενούμενης ομάδας και έτσι η μπάλα καταλήγει στους παίχτες της Κασάνδρας. Έκτο λεπτό στο πρώτο μήχρονο. Κασάνδρα Κουφάλια πάντα στο 0-0. Φιντανίδης Παπαγεωργίου. Αμανατίδης για τον Ανταβαλή. Κύλις Φιντανίδης. Αλλάζουν πολλές μπαλιές μεταξύ τους οι παίκτες της Κασάνδρας. Προσπαθούν να βρουν διαδρόμους ώστε να μπορέσουν. Δεν μπόρεσε ο Πεκρίδης να περάσει την μπάλα. Μακρύνουν οι αμυντικοί. Επιμένουν όμως με τον Καπαγιανίδη. Μπάλα στο χώρο του κέντρου κερδίζεται από τον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου αποφεύγει έναν αντίπαλό του. Παπαγεωργίου βγάζει για τον Καπαγιανίδη. Καπαγιανίδης βγάζει μπαλιά για τον Καρατζιώτη. Καρατζιώτης προσπαθεί από δεξιά. Η μπάλα κοντράρει στον Κόκλι και είναι κόρνερ για την γήπεδο ομάδα. Ένα γόνο λοιπόν από δεξιά, πως έχει κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα. Καπαγιανίδης θα το εκτελέσει. Μουράτης Καπαγιανίδης βγάζει τη σέντρα. Υπάρχει offside όμως που σημειώνει ο κύριος Κουτσίκος. Βέβαια δεν υπέδειξε τίποτα η βοηθός του η κυρία Λεοντοπούλου. Κιτσιούδης ο Γιάννης βγάζει αριστερά για τον Κόκλι. Κερδίζουν οι παίκτες της Κασάνδρας που προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση με τον Μόσχο. Απομακρύνουν όμως οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδος. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τίκας. Βαθιά παλιά ελέγχει ο Φιντανίδης. Φιντανίδης Παπαγεωργίου. Καλά, δεν βλέπω την offside. Καπαγιανίδης.
Αντανίδης για τον Κιλίς. Τώρα Κιλίς από αριστερά προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα και όμως που στέλνει την μπάλα. Είναι μόνο ο Καλφαδόπουλος ο οποίος ελέγχει την μπάλα. Καλφαδόπουλος προσπαθεί να αποφύγει και τον Μουράτη. Το πλάγιο είναι για την Κυπεδούχο ομάδα. Ενώ συμπληρώθηκαν 8 λεπτά παιχνιδιού. Κασάνδρα Κουφάλια πάντα στο 0-0. Ντανίδης Παπαγεωργίου για τον Κιλί. Κιλίς βαθιά παλιά για τον Μόσιο και που στέλνει την μπάλα που μακρύνει η αμυντική. Προσπάθεια με τον Μουράτη. Μουράτης για τον Καπαγιαννίδη. Καπαγιαννίδης προωθεί τον Πεκρίδη. Καπαγιαννίδης, μπάλα κερδίζεται από τους παίκτες του Κουδαλιού, προσπάθεια όμως τώρα να βγουν στην αντεπίθεση, εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Φιντανίδης, ο οποίος τώρα βγάζει την μπάλα έξω, στο έδαφος είναι κάποιος παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας, έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Η διακοπή λοιπόν συνεχίζεται. Έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Εθνικής Ερασιτεχνικής. Σηκώθηκε με το νούμερο 5 ο Γιαννίδης. Όλα έτοιμα για την συνέχεια του παιχνιδιού. Με την μπάλα σίγουρα να πηγαίνει στους παίκτες της Κασάνδρας και πράγματι αυτό γίνεται. Νεοφώτιστος Παπαγεωργίου. Φιντανίδης. Φιντανίδης κάνει το λάθος, κερδίζει όμως με τον Πεκρίδη. Στη συνέχεια υπάρχει πλάγιο out για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Παρασκευάς θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Παρασκευάς προσπαθεί να απομακρύνει, η μπάλα βρίσκει στον Κιλί και είναι πλάγιο out και πάλι για την ομάδα του Κουφαλιού. Παρασκευάσε πάλι, εκτελεί το πλάγιο. Κιλίς προς τη μήνα που μακρύνει. Η μπάλα πίσω στον Φιντανίδη. Φιντανίδης με βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Μόσχο. Μόσχος κερδίζει την κεφαλιά για τον Καπαγιαννίδη. Καπαγιαννίδης προλαβαίνει. Την τελευταία στιγμή ο Τοσκόπουλος απομακρύνει με προβολή στέλνοντας την μπάλα πλαγιό. Έχουν συμπληρωθεί 10 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα 0-0. Κασάνδρα με τα Κουφάλια. Τώρα λίγο ξέρω την περιοχή ο Καρατζιώτης. Προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Απομακρύνει παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδος. Αμανατίδης. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Παρασκευά. Παπαγεωργίου, η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Νεοφώτιστο. Να, δύο, να, χρόνια. Με τα χέρια του Φωτιστή, τον Κιλί. Κιλίς Παπαγεωργίου. Ο Ανταβαλής ελέγχει τώρα για τον Αμανατίδη Παπαγεωργίου. Καρατζιώτης. Παπαγεωργίου. Ωραία παλιά για τον Κιλί. Κιλίς από αριστερά προσπαθεί να βγάλει και τη σέντρα. Εκεί όμως που στέλνει η μπάλα δεν είναι κανείς συμπαίκτης. Είναι μόνο ο Καλφαδόπουλος ο οποίος ελέγχει την μπάλα. Λίγο ξανά την περιοχή της ομάδας του. Καλφαδόπουλος. Πρώτη παλιά για τον Καρυπίδη. Αυτός αριστερά προς τον Κόκλι. Είναι δυνατή παλιά του. Πλάγιο out για την Κασάνδρα. Αμανατίδης Παπαγεωργίου. Πεκρίδης. Πεκρίδης αποφεύγει έναν αντίπαλό του. Ωραία προσπάθεια από τον Πεκρίδη στο χώρο του κέντρου. Βγάζει για τον Βαγιανίδη το φάουλ από τον Σκαρλάτο. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα Γκιτσιούδη για την γηπεδούχο ομάδα. Ο Καπαγιαννίδης ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Καπαγιαννίδης, Πεκρίδης για τον Καρατζιώτη. Καρατζιώτης πίσω στον Καπαγιαννίδη. Καπαγιαννίδης προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Επέκτησε της Καρατζιώτης. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Βγαίνει γρήγορα ο τερματοφύλακας ο Κιτσιούδης και μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Καρατζιώτη.
10 λεπτό. Στο πρώτο μήχρονο πάντα 0-0 οι δύο ομάδες. Προσπάθεια τώρα με τον Μουράτη. Την μπάλα όμως ελέγχεται από τον Καλφαδόπουλο και φάουλ για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Λύση από μακρύνη και επιθετικό φάουλ από τον Καρυπίδη, ένα φάουλ που σημειώνεται από τον κύριο Κουτσίκο. Ο Βιντανίδης θα εκτελέσει τώρα, βγάζει δεξιά για τον, για τον Παπαγεωργίου. Καρατζιώτης τα βαλίζει για τον Μόσχο. Μόσχος προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Φάουλ που σημειώνει ο κύριος Κουτσίκος. Εδώ θα μπορούσε να δείξει και την κάρτα στον παίκτη των κουβαλιών, ο οποίος τραβούσε από τη φανέλα τον επιθετικό της Κασάνδρας. Πρώτη του εμφάνιση σήμερα λοιπόν με τα χρώματα του Άρη Κασανδρίας, με το Α Σίγμα Κασάνδρας ο Μόσχος. Μετά από μία μεγάλη καριέρα τόσο στον Άρη, στο Λεβαδιακό, στα Τρίκαλα, στην Νίκη Βόλου, στον Κυλκυσιακό και σήμερα στην Κασάνδρα. Καβαγιανίδης με τον Μόσχο κοντά στην μπάλα, μακριά βέβαια από την εστία. Καβαγιανίδης, Μόσχο το εκτελεί, πέφτει ο τερματοφύλακας. Καλή προσπάθεια κοντά στο τελευταία στιγμή. Δεν μπορεί να βγάλει τη σέντρα ο Καζίτης, επιμένει όμως με τον Κιλί, ο οποίος κάνει την μπάλα, είναι πλάγιο out. Ένα πλάγιο τώρα έχει κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα στο χώρο του κέντρου. Κιλής ετοιμάζεται να το εκτελέσει, το εκτελεί για τον Φιντανίδη. Φιντανίδης βγαίνει στον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου προσπαθεί λίγο έξω από την περιοχή της ομάδας, βγάζει για τον Μουράτη. Μουράτης και πάλι για τον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου, Μόσχος. Μόσχος αποφεύγει δύο αντιπάλους του. Μόσχος λίγο ξανά την περιοχή. Μόσχος βγάζει για τον Καβαλή. Το σούτ που επιχειρεί, μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Γκιτσούδη. Άρχισε να ζεσταίνεται η κερκίδα μετά τις δύο επιθετικές προσπάθειες των παιχτών της γηπεδούχου ομάδος. Ωραία προσπάθεια τώρα για τον Μόσχο. Η μπάλα βρίσκει την τελευταία στιγμή στον Τίκα και απομακρύνεται τελικά από τους αμυντικούς της φιλοξενούμενης ομάδος. Ωραία προσπάθεια τώρα με τον Καπαγιανίδη. Παίχτε σε το Α' Κασάνδρα. Τροφοδοτείται ο Ανταβαλής, ο οποίος βγάζει δεξιά για τον Μουράτη. Πίσω μπάλα στον Καπαγιανίδη. Καπαγιανίδης, Πεκρίδης, αποφεύγει να την παλώ του. Πεκρίδης βγάζει και πάλι για τον Μουράτη. Αυτός γίνει σέντρα, απομακρύνουν οι αμυντικοί. Προσπάθεια και πάλι των παικτών της γηπεδούχου ομάδος να βγουν και πάλι στην επίθεση. Σίγουρα παλιά. Τα πλάγια λοιπόν για την γηπεδοκομάδα εκτελέσει και γρήγορα. Ο Φιντανίδης ελέγχει την μπάλα. Φιντανίδης βγάζει πιο πίσω για τον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου στο χώρο του κέντρου. Βρίσκει τον Πεκρίδη. Αυτό και πάλι στον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου για τον Μόσχο. Μόσχος στον Καπαγιανίδη. Αυτός προσπαθεί να βρει τον Καρατζιώτη. Την μπάλα βρίσκει στον διαιτή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Φάουλ σημειώνει ο κύριος Κουτσίκος εις βάρος της ομάδος της Κασάνδρας. Ο Στεφανίδης τώρα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του. Βγάζει αριστερά για τον Κόκλη. Κόκλη σέντρα. Προλαβαίνει ο Κίλης, απομακρύνει μπροστά από τον Παρασκευά, στέλνοντας την μπάλα πλάγιο out. Καλβαδόπουλος τώρα θα εκτελέσει το πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα.
Μακρύνουν οι παίκτες της Κασάνδρας, ο Καρατζιώτης κερδίζει την μπάλα, Καρατζιώτης βγάζει δεξιά για τον Πεκρίδη. Πεκρίδης δεν μπορεί να αποφύγει τον Γιαννίδη, μπάλα ελέγχεται όμως από τους παίκτες της Κασάνδρας που θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση τώρα. Ωραία προσπάθεια από δεξιά μέσα στην περιοχή. Κόρνερ τελικά είναι από την προβολή του Κόκλη, κόρνερ για την γηπεδούχο ομάδα. Πολλοί κόσμοι στα καρέα του τερματοφύλακα του Λουτσιούδη απομακρύνουν με τον Καλφαδόπουλο, υπέρχεται της φιλοξενούμενης ομάδας σε πλάγιο out. 18 λεπτά συμπληρώθηκαν στον πρώτο μήχρονο. Πάντα 0-0 οι δύο ομάδες στα πλαίσια της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Εθνικής Αεραστεχνικής. Και η μπάλα πίσω τώρα στον Μουράτη. Μουράτης, δεν ξέρω αν θα πραγματοποιήσει τη σέντρα. Μουράτης βγάζει μια σέντρα για τον Παπαγεωργίου. Υπάρχει όμως επιθετικό φάουλο από τον παίκτη της Κασάνδρας, έτσι μπάλα στην κατοχή των παικτών του ΠΑΟΚ Κουφαλιά. Μαγνάνι, σύνδεσαι με τον Μαγνάνι, ναι. Ένα και 40 με τα χέρια στον άντας. Πώς περνάνε αυτοί οι διαιτητές? Έχει, θα έχει ύψος. Γιαννίδης, τώρα θα εκτελέσει το φάουλ. Μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Ο Ήλιες απομακρύνει, μπάλα πλάγιο άουτ για την φιλοξενούμενη ομάδα. Στεφανίδης εκτελεί το πλάγιο. Μπάλα κερδίζεται από τον Νταβαλή, εκεί όμως που πάει μπάλα είναι ο Καρατζιώτης. Καρατζιώτης τώρα στην αντεπίθεση βγάζει μπαλιά για τον Μόσχο. Μόσχος από δεξιά, έχει κοντά του τον Σκόπουλο. Μόσχος προσπαθεί να τον αποφύγει. Μόσχος αριστερή τώρα βγάζει και τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει και χάνεται μια ευκαιρία από αυτές που δεν χάνονται θα λέγαμε. Ακριβώς το 20 λεπτό η μπάλα κοντράρισε και σχεδόν από τη γραμμή του τέρματος ο Καρατζιώτης έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία, πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Τσιούδη. Όχι εδώ, στο καραβούδι. Μέσα πάει να Μπράβο. Ας πέζει βάλτε, έτσι ως κάνει. Σεντερφόρ με σεντερφόρ μεγάλη διαφορά. Κύριο σε μακρύδες, δεν είναι. Από την κουραδίκα. Η σέντρα από τον Κιλία και όμως που στέλνει την μπάλα δεν είναι κανείς συμπαίκτης του, είναι μόνο ο Καλφαδόπουλος ο οποίος ελέγχει την μπάλα. Καλφαδόπουλος κάνει το λάθος. Κερδίζουμε τον Παπαγεωργίου, παίκτης της τοπικής ομάδας Παπαγεωργίου. Για τον Πεκρίδη. Πεκρίδης βγάζει μπαλιά αριστερά για τον Καρατζιώτη. Καρατζιώτης ο οποίος στην προηγούμενη φάση έχασε ένα από τα σίγουρα γκολ που λέμε. Παπαγεωργίου λίγο έξω από την περιοχή. Παπαγεωργίου για τον Πεκρίδη. Πεκρίδης στο σούρδι επιχειρεί. Μπάλα κοντρά τους αμυντικούς και καταλήγει κόρνερ. Άλλη μια καλή στιγμή για την κυπεδούχο ομάδα ακριβώς το 21ο λεπτό. Το δύο είναι το δύο. Πιέζει η ομάδα της Κασάνδρας στην προσπάθειά της να ανοίξει το σκορ. Το 0-0 όμως παραμένει εδώ στο γήπεδο της Κασάνδρας και ο Καπαγιαννίδης τώρα θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Καπαγιαννίδης καλοχτυπημένο. Επιθετικό φάουλ σημειώνει ο κύριος Κουτσίκος. Απομακρύνουμε τον Τίκα, οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας, τελικά είναι πλάγιο out για τα κουφάλια. 22ο λεπτό στο γήπεδο της Κασάνδρας. Κασάνδρα κουφάλια πάντα 0-0. Παρασκευάς
αμανατίδες απομακρύνει, η μπάλα είναι πλάγιο out για την φιλοξενούμενη ομάδα. Παρασκευάσει πάλι στην εκτέλεση για τον Στεφανίδη, φάουλ από τον Παπαγεωργίου, ένα φάουλ που εκτελέσει και γρήγορα προσπάθεια των παιχτών της φιλοξενούμενης ομάδας να βγουν στην αντεπίθεση. Ο Φιντανίδης ελέγχει την μπάλα, η μπάλα κοντράρει και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση πίσω στον Νεοφώτιστο, αυτός απομακρύνει. Ευτυχώς το κοντρόλ από τον Κόκκι ήταν άσχημο, η μπάλα τελικά είναι πλάγιο out για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Στεφανίδης. Το πλάγιο αυτή τη φορά είναι για την γηπεδούχο ομάδα. Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε! Κυλής εκτελεί το πλάγιο για τον Φιντανίδη, κυλής και πάλι, προσπάθεια για τον Καπαγιανίδη. Μπάλα κερδίζεται προς τη μήνα του Ρανταβαλή, στη συνέχεια ο Παπαγεωργίου, ο οποίος βγάζει μια παλιά και όμως που είναι μόνο παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας και συγκεκριμένο Γιαννίδης, κακό το κοντρόλ από τον Σκαρλάτο, το πλάγιο για την Κασάνδρα, ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γκυλής. Εκτελεί για τον Καρατζιώτη, Γκυλής πίσω η μπάλα στον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου προσπαθεί να βγάλει βαθιά παλιά, εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Καπαγιανίδης, Καρατζιώτης για τον Μόσχο. Κακός ο συνδυασμός των παιχτών της Κασάνδρας, η μπάλα ελέγχεται από τον τερματοφύλακα τον Γκιτσιούτη. Όχι, βάλτε σώμα σου. Απομακρύνουν οι παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδος. Κακό το κοντρόλ από τον Καρυπίδη. Πλάγιο out για την Κασάνδρα. Συμπληρώθηκαν 25 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα 0-0 οι δύο ομάδες. Κυλής για τον Ταβαλή. Άσχημη παλιά του τελευταίου, ο Σκαρλάτος παρασκευάσει μπάλα κοντρά στον Κυλή και είναι πλάγιο out για τα κουφάλια. Προσεβαστά εκτελέσει και πάλι το πλάγιο για την ομάδα του κουφαλιού, προσπάθεια και πάλι. Το πλάγιο αυτή τη φορά είναι για την Κασάνδρα. Ο Γκυλής θα το εκτελέσει. Γκυλής. Καπαγιανίδης. Θα βαλίσει για τον Γκυλή. Γκυλής. Καθυστερεί. Αποφεύγει έναν αντίπαλό του. Προσπαθεί να βγάλει παλιά για τον Καπαγιανίδη. Παπαγεωργίου δεν μπορεί να κερδίσει την κεφαλιά. Απομακρύνουμε τον Σκαρλάτο. Επέκτησε φιλοξενούμενης ομάδας Φιντανίδη στο χώρο του κέντρου. Πεκρίδης για τον Καπαγιανίδη. Για παλιά για τον Μόσχο. Μόσχος προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Έχει κοντά του τον το σκόπλο. Μόσχος με στην περιοχή. Μόσχος βγάζει και τη σέντα. Και ο Καρατζιώτης η μπάλα κοντράρει. Άουδινι ο διαιτητής ακριβώς το 26ο λεπτό του πρώτου μέρους. Πότε δεν ήταν. Πεκρίδης. Μπράβο, μπράβο, έτσι παίζει. Η μπάλα στον Αγγιλή, Γκυλής. Βγάζει πίσω για τον Φιντανίδη. Φιντανίδης ρέχει την μπάλα, βγάζει βαθιά παλιά για τον Μόσχο. Μόσχος περιμένει κάποιον κοντά του. Βρίσκει τον Καπαγιανίδη. Καπαγιανίδης από δεξιά τώρα θα πραγματοποιήσει και τη σέντρα. Η κεφαλιά από τον Μόσχο. Πολύ καλή η προσπάθεια του Μόσχου. Καλή και η προσπάθεια του τερματοφύλακα του Γκιτσιούδη στο 27ο λεπτό. Προσπάθεια τώρα με τον Γκυλή. Γκυλής λίγο μέσα στην περιοχή βγάζει για το Πεκρίδη και η ευκαιρία που χάνεται, προσπάθεια τελικά είναι out. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την γηπεδούχο ομάδα. Πρέπει να
Προσπάθεια και πάλι των παικτών της γηπεδούχου ομάδος που βγάζουν αριστερά για τον Καρατζιώτη. Μακρύνουν οι αμυντικοί, επιμένουν με τον Παπαγεωργίου, παίκτες της Καζάνας. Πεκρίδης, ωραία προσπάθεια από τον Πεκρίδη, βγάζει παλιά για τον Καταβαλή, αυτός αποφεύγει να αντιπαλώσει. Το φάουλ από τον αρχηγό της ομάδος, τον Παναγιωτόπουλο, και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι από τον διαιτητή, τον Κουτσίκο. Θα μπορούσε να αφήσει το πλεονέκτημα, μια και ο παίκτης έβγαινε απέναντι από την εστία του τερματοφύλακα, ήδη είχε την μπάλα στην κατοχή του. Διέκοψε όμως το παιχνίδι, έδωσε το φάουλ και έδωσε και την κίτρινη κάρτα στον αρχηγό της ομάδος του Κουφαλιού, τον Παναγιωτόπουλο. Αρκετά μακριά βέβαια το φάουλ από την εστία του τερματοφύλακα του Γκιτσιούδη. Κοντά στην μπάλα είναι ο Καβαγιανίδης με τον Μόσχο. Να δούμε τελικά ποιος θα το εκτελέσει. Μόσχος απευθείας η μπάλα κοντράρει και τελικά καταλήγει στην αγκαλιά του τροματοφύλακα του Κιτσιούδη. Παλουσάρι, θα πω μέσα! Μέσα ρε, μέσα και περίπανα! Επόπτε τη σημαία, καλά να κρατάς! Φιντανίδης τώρα λέγει την μπάλα για την περιοχή της ομάδας του. Φιντανίδης με βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Μόσχο. Ο Γιτσίδης τώρα επιχειρεί το βόλιο, φέρνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Μανατίδης πίσω, υπάρχει όμως επιθετικό φάουλ από τον Στεφανίδη. Ένα φάουλ που σημειώνεται, εκτελέστηκε γρήγορα από τον Παπαγεωργίου για τον Καρατζιώτη. Καρατζιώτης δεν έχει μπάλα, πίσω τώρα στον Μανατίδη. Μανατίδης για τον Φιντανίδη. Φιντανίδης βγάζει μπαλιά για τον Μόσχο. Μόσχος προλαβαίνει μπάλα, πίσω τώρα στον τερματοφύλακα τον Γκιτσιούδη, αμυντική, ο οποίος με τα πόδια απομακρύνει σε ένα χώρο που ο Αδαβαλής κερδίζει την κεφαλιά. Υπάρχει φάουλ στη συνέχεια από τον Σκαρλάτο, ένα φάουλ πάνω στον Καπαγιανίδη. Αλλά κρυβλία τα διαδέσμα σύγκρινα, μπράβο, πρώτο βόη. Καπαγιανίδης βγάζει αριστερά για τον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου παίζουν το 1-2 με τον Μόσχο. Στην τελευταία στιγμή με προβολή από μακρύνιο Τίκας, στέλνοντας την μπάλα πλάγιο out. Προσπάθεια από αριστερά με τον Κιλίρα, δούμε αν προλάβει την μπάλα. Προλαβαίνει την μπάλα, υπάρχει και φάουλ από τον Παρασκευά. Ένα φάουλ αριστερά όπως υποτίθεται η γηπεδούχος ομάδα. Συμπληρώθηκαν 30 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα 0-0 οι δύο ομάδες εδώ στο γήπεδο της Κασάνδρας. Η αγωνιστική του πρωταθλήματος και το φάουλ τώρα από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Κασάνδρας, με τον Καπαγιανίδη να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ένα φάουλ που φέρνει πολύ κόσμο στα καρέα του τερματοφύλακα του Κιτσιούδη. Προχτυπημένο, απομακρύνω όμως την τελευταία στιγμή με τον Κόκκι, παίκτες της φιλοξενημένης ομάδας σε πλάγιο. Μεγάλο σόβρα που φοράς, μια από για να αερίζουμε, ρε. Πλάγιο εκτελέστηκε ο Καρατζιώτης, λίγο έξω από την περιοχή. Καρατζιώτης παίζουν το 1-2. Την τελευταία στιγμή απομακρύνουν και πάλι οι αμυντικοί. Και προσπάθεια των παιχτών τώρα της φιλοξενούμενης ομάδας να βγουν στην αντεπίθεση. Εκεί όμως πάει μπάλα, είναι ο Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου ελέγχει το τύπισο τον Φιντανίδη. Φιντανίδης σε ένα χώρο που είναι ο Μανατίδης. Υπάρχει όμως φάουλ από τον Αμανατίδη. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα Νεοφώτης του για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ενώ είμαστε στο 31ο προς 32ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και οι δύο ομάδες εξακολουθούν να είναι ισόπαλες με 0-0. Παρουσό!
Δεν τελικά ποιο θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Κοντά στην μπάλα είναι ο Καρυπίδης με τον Στεφανίδη. Στεφανίδης, η μπάλα κοντράρει στον τοίχο. Στεφανίδης προσπαθεί να επαναφέρει, είναι όμως άσχημο προς την επιχείρηση. Η μπάλα πάει αριστερά προς σημειάκι του κόρνου που ελέγχεται από τον Φιντανίδη. Αυτός με τον τροματοφύλακα τον Εμφώτιστο και συνέχεια ο Παπαγεωργίου είναι αυτός ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Παπαγεωργίου. Καλούδα βρε. Για τον Καρατσιώτη. Καρατσιώτης βοηθεί τον Ανταβαλή. Και δεξιά για τον Φιντανίδη. Λάθος από τον Φιντανίδη, βγαίνει γρήγορα όμως ο Καπαγιαννίδης, ο οποίος προσπαθεί να βρει τις επιθετικές ομάδες του, απομακρύνουν οι αμυντικοί, προσπάθεια με τον Γκυλή και τον Παρασκευά, η μπάλα στον Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου καθυστερεί, βγάζει για τον Γκυλή, Γκυλής για τον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου, θα δούμε αν θα πραγματοποιήσει τη σέντρα, πραγματοποιεί τη σέντρα, προσπάθεια με τον Μουράτη, υπάρχει όμως επιθετικό φάουλ από τον Μουράτη και η μπάλα είναι στην κατοχή των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας. Επανάληψη διατάει στην εκτέλεση του φάουλου διαιτής ο κύριος Κουτσίκας. Τίκας βγάζει αριστερά για τον Σκόπουλο. Αυτός με βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Στεφανίδη. Φιντανίδης για τον Πεκρίδη. Ένα φάουλ τώρα κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα στο χώρο του κέντρου. Ένα γέμιο, βγαίνει ο τερματοφύλακας Νεοφώτιστος, υπάρχει επιθετικό φάουλ, σφυρίζει ο κύριος Κουτσίκος, σημειώνει το φάουλ, ο Νεοφώτιστος επιχειρεί ένα δυνατό βολέι για τον Μόσχο, Μόσχος προσπαθεί να βρει τον Καρατσιώτη, βγαίνει γρήγορα ο τερματοφύλακας ο Γησιώδης μπροστά από τον Καρατσιώτη και μπλοκάρει την μπάλα. Φιντανίδης, νέο φάουλ επιθετικό από τον Στεφανίδη, εκτελέσει και γρήγορα. Πεκρίδης, ο Μουράτης για τον Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου βγάζει για τον Μόσχο, μακρύνουν η αμυντική, προσπάθεια και πάλι με τον Παπαγεωργίου, Μόσχος τον Καπαγιαννίδη, αυτός βγάζει για τον Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου προσπαθεί να βρει με παλιά παλιά τον Καρατσιό, τελευταία στιγμή απομακρύνουν με τον Τοσκόπουλο επέκτεση της φιλοξενούμενης ομάδας σε πλάγιο. 35 λεπτά συμπληρώθηκαν εδώ στο γήπεδο της Κασάνδρας. Πάντα 0-0. Η Κασάνδρα με τα κουφάλια στα πλαίσια της έκτης αγωνιστικής. Προσπάθεια τώρα με τον Παπαγεωργίου, ο οποίος θυμάται να βγάλει τη σέντρα. Παρακοντράρει στον Παρασκευά και είναι κόρνερ για την Κασάνδρα. Καβαγιαννίδης τώρα θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πολλοί κόσμοι σε πάλι στα καλά του τερματοφύλακα Κιτσιούδη. Η μπάλα όμως στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Κιτσιούδη. Κιλής κερδίζει την κεφαλιά, Καρατσιώτης. Μακρύνουμε τον Σκαρλάτο, υπέκτες της φιλοξενούμενης ομάδας και τώρα φάουλ στο χώρο του κέντρου για τα κουφάλια. Δεν θα σπίρει αν δεν διαμαρτυρούσαν. Κόκλης για τον Στεφανίδη και πάλι αριστερά με τον Στεφανίδη. Στο σχάνει την μπάλα, Μανατίδης προσπαθεί να βρει τον Παπαγεωργίου, γλιστράει ο Σκαρλάτος και τώρα προσπαθούν να βγουν τον Καπαγιαννίδη και τον Πεκρίδη, παίκτες της γηπεδού κομμάτων στην αντεπίθεση. Πεκρίδης βγάζει δεξιά στον Μουράτη. Μουράτης για τον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου προσπαθεί με στην περιοχή, είναι πολύ δυνατή παλιά όμως, δεν προλαβαίνει την μπάλα, είναι out για την φιλοξενούμενη ομάδα. Κιτσιούδης αριστερά για τον Καλφαδόπουλο.
Σταφαδόπουλος προσπαθεί να βρει τον Στεφανίδη. Άσχημη παλιά του, πλάγιο out για την Κασάνδρα. Ενώ θέλουμε 8 λεπτά ακόμη για να συμπληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό που μέχρι στιγμής φέρνει τις δύο ομάδες ισόπαλες με 0-0. Καπαγιαννίδης Δαβαλής για τον Παπαγεωργίου και πάλι Δαβαλής. Πεκρίδης. Πίσω η μπάλα στον Φιντανίδη. Παπαγεωργίου. Πεκρίδης πίσω και πάλι στον Φιντανίδη. Φιντανίδης για τον Μόσου. Δεν βλέπω μαλάκας, μπροστά δεν υπάρχει. Άλλο ένα κόνο λοιπόν για την γηπεδούχο ομάδα, ο ίδιος και πάλι εκτελεστής, ο Καπαγιαννίδης, ενώ και πάλι πολλοί κόσμοι στα καρέντρωμα τον φύλακα, εκτελέστηκε. Φάουλ επιθετικό και πάλι σημειώνει ο κύριος Κουτσίκος, ο οποίος τα λέγαμε καθαρίζει τις φάσεις μέσα στην περιοχή της φιλοξενούμενης ομάδος. Ταλφαδόπουλος. Βαθιά παλιά για τον Στεφανίδη, Αμανατίδης. Κακός που σφυρίζει και πάλι τώρα, η μπάλα είναι στους παίχτες της Κασάνδρας. Διακόπτηκε πάλι το παιχνίδι. Καπαγιαννίδης, Καρατζιώτης και πάλι Καπαγιαννίδης για τον Μόσχο. Μόσχος. Μόσχος. Προσπαθεί κατά μέτωπο. Κερδίζει το φάουλ από τον νούμερο 4, τον Κόκλη. Είναι η κίτρινη κάρτα τελικά που θα δείξει ο διαιτητής. Τον Καραγκιόζο, ο παιχνίδης, ο Μαγλάης, ο Πούστης. Φάουλ λοιπόν σε πολύ καλό σημείο για την γηπεδούχο ομάδα. Γίνονται παρατηρήσεις από τον διαιτή για το πού θα πρέπει να τοποθετηθεί το τείχος. Και όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση με τον Καπαγιαννίδη να έχει πάρει αρκετά μέτρα φορά να το εκτελέσει. Καπαγιαννίδης δεν ξέρουμε αν θα το κάνει απευθείας. Καπαγιαννίδης, η μπάλα απευθείας, κοντράρει όμως το τείχος, απομακρύνουν και τώρα με τον Μουράτη. Προσπαθούν οι παίχτες της Κασάνδρας, Μουράτης για τον Φιντανίδη, αυτός βγάζει μπαλιά στον Παπαγεωργίου. Απομακρύνουν οι αμυντικοί και τώρα με τον Ανταβαλή, ο οποίος χρησιμοποιεί και το χέρι και φάου για την φιλοξενούμενη ομάδα. Κόκκις, η μπάλα κοντράρει στον Καπαγιαννίδη και είναι πλάγιο για τα κεφάλια. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Καλφαδόπουλος. Στεφανίδης δεν μπορεί να κερδίσει την κεφαλιά που μακρύνουμε τον Παπαγεωργίου. Γυλής. Με καθυστέρηση σημειώνει το φάουλο διαιτής ο κύριος Κουτσίκος και εδώ θα μπορούσε να δείξει την κίτρινη κάρτα. Πολύ λίγο βέβαια φαίνεται ο κύριος Κουτσίκος για ένα παιχνίδι τέτοιο όπως είναι στην Εθνική Έρας Τεχνική. Με καθυστέρηση πηγαίνει τώρα στον παίχτη ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Από πίσω μαρκάρισμα ο ορισμός της κίτρινης κάρτας. Δυστυχώς όμως ο κύριος Κουτσίκος έδωσε με το φάουλ. Μπορείς να σημειώσει τον παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας με κίτρινη κάρτα. 42 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Πάντα 0-0 οι δύο ομάδες. Και ο Φιντανίδης τώρα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ.
Ντανίδης, ένα γέλνημα προς τον Μόσχο. Μόσχος κερδίζει την κεφαλιά, βγάζει δεξιά για τον Καρατζιώτη. Καρατζιώτης πίσω στον Μουράτη. Μουράτης βγάζει μια σέντρα για τον Μόσχο. Μόσχος κερδίζει προς την ίδια κεφαλιά. Η μπάλα όμως τώρα ελέγχεται από τον Παρασκευά. Παρασκευάς Παπαγεωργίου. Πεκρίδη. Ένα δεύτερο αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Κόπη. Αν θα δείξει την κίτρινη κάρτα, είναι η δεύτερη στον παίχτη της φιλοξενούμενης ομάδος. Δεν βλέπουμε όμως να υπάρχει διάθεση από τον κύριο Κουτσίκο. Αφώνασε ρε Καραγιούζη, αφώνασε. Το εκάβρα στη μέσα. Απλά το φάουλ που σημειώθηκε και θα δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ο Καπαγιαννίδης θα το εκτελέσει. Έχουν μεταφερθεί όλοι οι παίκτες στο ύψος της μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα του Γκιτσιούρη. Καπαγιαννίδης το εκτελεί. Προσπάθεια μέσα στην περιοχή με τον Ρανταβαλή να πιάσουν την κεφαλιά. Αλλαγή. Βγάζει μια σέντρα ο Κίλης. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο out για την Κασάνδρα. Κίλης θα το εκτελέσει για τον Ανταβαλή, προσπάθεια από τον Αγγιλή, ο οποίος θα βγάζει και μία σέντρα για τον Μόσχο. Παίζεται, λέει ο κύριος Κουτσίκος, νέο πλάγιο και πάλι για την γηπεδούχο ομάδα, η οποία πιέζει την προσπάθειά της να πετύχει κάποιο τέρμα. Ο Φιντανίδης ελέγχει την μπάλα. Φιντανίδης δηλαδή να βγάλει μια σέντρα για τον Μόσχο. Μόσχος. Τίποτα, λέει και πάλι ο κ. Κουτσίκος. Ένα πεντακάθαρο φάουλ ακριβώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Δεν δίνεται τίποτα από τον κύριο Κουτσίκο. Η μπάλα πίσω στον Μουράτη. Και είναι το λάθος, κερδίζουν οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας, προσπαθούν να βγουν στα τεπίδες με τον Στεφανίδη. Βγαίνει γρήγορα όμως ο Αμανατίδης, ο οποίος ελέγχει την μπάλα. Αμανατίδης στον Φιντανίδη, μπάλα στο χώρο του κέντρου στον Πεκρίδη. Πεκρίδης, Καπαγιαννίδης. Τα βαλίζει για τον Παπαγεωργίου. Πεκρίδης. Καπαγιαννίδης. Παίζουν το 1-2 παίκτες της Κασάνδρας. Εκεί όμως που πάει μπάλα είναι ο Παρασκευάς, ο οποίος βγάζει τερματοφύλλα κάτω. Αυτός και πάλι για τον Παρασκευά. Να δούμε αν θα προλάβει. Δεν προλαβαίνει την μπάλα. Την κερδίζει ο Γκίλης, ο οποίος δεν προλαβαίνει. Είναι πλάγιο όμως για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ενώ συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Πάντα 0-0 οι δύο ομάδες. Παπαγεωργίου για τον Γκίλη. Τίποτα, λέει πάλι ο κύριος Κουτσίκος. Το πλάγιο βέβαια για την γηπεδούχο ομάδα, ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Παπαγεωργίου, το εκτελεί για τον Μόσχο. Απομακρύνουν οι αμυντικοί με τον Τίκα. Νεοφώτιστος. Αμανατίδης. Και αυτή τη στιγμή, χωρίς καν να κρατήσει καθόλου καθυστέρηση, ο κύριος Κουτσίκος σημειώνει το τέλος του πρώτου μέρους που βρίσκεται τις δύο ομάδες ισόπαλες με 0-0. Θα παρέλθουμε σε λίγο με την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε και πάλι στο γήπεδο της Κασάνδρας για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα μεταξύ της τοπικής ομάδος και της ομάδος του ΠΑΟΚ Κουφαλίων. Το πρώτο ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 0-0. Θα δούμε αν έχουν πραγματοποιήσει αλλαγές οι δύο προπονητές με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Από ό,τι βλέπουμε, οι ίδιες ενδεκάδες έχουν ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Παπαγεωργίου για τον Καπαγιαννίδη. Παπαγεωργίου προσπαθεί να βρει τον Μόσχο. Μόσχος, το νέο απόκτημα της ομάδας της Κασάνδρας. Προσπαθούν οι παίκτες τώρα τη συλλογιστική ομάδα να βγουν στην αντεπίθεση. Ο
Μόνος του είναι βέβαια ο Καρυπίδης, καθυστερεί, βγάζει τη σέντρα και δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης παρά μόνο ο Νεοφώτιστος, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και επιχειρεί το δυνατό βολέ, παίρνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Προσπάθεια από τον Καρατζιώτη, Καπαγιαννίδης για τον Μόσχο. Καπαγιαννίδης, ωραία παλιά, βγάζει αριστερά για τον αυτού κεφαλιά και η μεγάλη ευκαιρία ακριβώς στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, η πρώτη μεγάλη στιγμή. Μετά τη σέντρα του Γκυλή κεφαλιά. Ξέρεις ότι τι νομίζω πέτσι εκεί μέσα στην γρήπερο εκεί μόνος. Κοντινή κεφαλιά του Καρατσιώτη μπλοκάρει πολύ ωραία ο Γκυτσιούδης. Πρώτη καλή στιγμή λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο για την γηπεδούχο ομάδα. Φιντανίδης τώρα ελέγχει την μπάλα. Φιντανίδης βγάζει παλιά για τον Καπαγιαννίδη. Μπάλα κοντράρει στους αμυντικούς. Είναι πλάγιο out για την γηπεδούχο ομάδα. Φιντανίδης με βαθιά παλιά που θα ανέβει τον Μόσχο. Μόσχος δεν κερδίσει κεφαλιάς, μπρόχνεται από τον αμυντικό, παίζεται ο κύριος Κουτσίκος, συνεχίζει να μην παρακολουθεί τι γίνεται έξω από την περιοχή της φιλοξενούμενης ομάδας. Τώρα προσπάθεια του Καπαγιαννίδη, Καπαγιαννίδης για τον Καρατζιώτη, το στον Πεκρίδη, Πεκρίδης που θα δίνει απλές στην περιοχή, Πεκρίδης καθυστερεί, αποφέρει έναν αντίπαλό του, προσπαθεί να βγάλει και την σέντρα. Τελευταία στιγμή κερδίζουν οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας με τον Καλφαδόπουλο, ο οποίος απομακρύνει και η μπάλα τώρα είναι πλάγιο out για την Κασάνδρα. Έχουμε όμως διακοπή στο παιχνίδι, στο έδαφος είναι ένας παίκτης του ΠΑΟ Κουφαλίου. Κράτα κάτι στέψω, ρε! Το παιχνίδι υπαρχίζει πάλι, ο Καρατζιώτης βγάζει για τον Ανταβαλή, αυτός προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι, προσπάθεια από τον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος κάνει όμως λάθος απόκρουση, απομάκρυση από τον Τίκα. Φιντανίδης κερδίζει την κεφαλιά, βγάζει για τον Ανταβαλή. Ανταβαλής πίσω στον Φιντανίδη. Φιντανίδης με βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Μόσχο. Μόσχος. Επιθετικό φάουλ σημειώνει ο κύριος Κουτσίκος. Τέσσερα λεπτά συμπληρώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντα 0-0 οι δύο ομάδες και τώρα προσπάθεια με τον Τίκα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τίκας βγάζει βαθιά μπαλιά για τους επιθετικούς της ομάδας του. Η μπάλα όμως από τον Παρασκευά. Στεφανίδης κερδίζουν με τον Καλφαδόπουλο. Καλφαδόπουλος κάνει την μπάλα από τον Πεκρίδη, η μπάλα στον Μουράτη. Τώρα είναι πλάγιο out, πλάγιο για την γηπεδούχο ομάδα. Ο Μουράτης το εκτελεί για τον Μόσχο. Μόσχος τώρα προσπαθεί να πούμε στην περιοχή. Μόσχος βγάζει παλιά για τον Καρατζιώτη. Καρατζιώτης κοντά στο 1-0 και η μεγάλη ευκαιρία, νέα μεγάλη ευκαιρία από τον Καρατζιώτη στο 5ο λεπτό της επανάληψης μετά τη θαυμάσια παλιά από τον Μόσχο. Ο Καρατζιώτης απέναντι μόνος του από τον Κιτσιούδη επιχειρεί το σούτ, στέλνει την μπάλα όμως out. Άντε ρε καμπιθούσε και παίξε μπάλα ρε! Ναι, ναι, όχι! Ναι αγαπητέ! Ναι αγαπητέ! Ναι! Ζήτω τα παιδιά βρε! Τέτοια μπάλα που παίζουν! Προσπάθεια και πάλι των παιχτών της γηπεδούχου ομάδος να βγουν στην επίθεση. Προβολή από τον Τοσκόπουλο και πλάγιο out για την Κασάνδρα. Δυνατά ξεκίνησε το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο η Κασάνδρα. Προσπάθεια τώρα με τον Καρατζιώτη. Καρατζιώτη σε βγάζει για τον Μόσχο. Μόσχο στον Καρατζιώτη. Και ναι, είναι
το 1-0. Θαυμάσιος ο συνδυασμός των παικτών της Κασάνδρας. Ο Μόσχος την κατάλληλη στιγμή έστρωσε την μπάλα στον Καρατζιώτη, ο οποίος από το ύψος του μπέναλτι δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα Κιτσιούδη, γράφοντας το Κασάνδρα κουφάλια 1-0. Έτσι λοιπόν ανοίγει το σκορ εδώ στην Κασάνδρα από τον γκολ του Καρατζιώτη και πάλι επιμένουν οι παίχτες της τοπικής ομάδος. Ωραία παλιά του Μουράτη για τον Πεκρίδη. Έχει κοντά του τον Κιλί Πεκρίδης, ελέγχει την μπάλα για τον Μόσχο, αυτός βγάζει στον Καπαγιαννίδη, Καπαγιαννίδης. Πιο πίσω η μπάλα στον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου, Μουράτης. Και πάλι Παπαγεωργίου. Παράγονται εκεί πέρα. Μπράβο. Προσπάθεια από τον Καρατζιώτη να βρει τον Μόσχο, που μακρύνει η αμυντική. Αμανατίδης. Ποιος τον ψάχνει, Την μπάλα τώρα ελέγχεται από τον Καρυπίδη. Καρυπίδης προσπαθεί να βγάλει μπαλιά για τον Παρασκευά. Υπάρχει φάουλ από τον Φιντανίδη. Το φάουλ είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Και κίτρινη κάρτα στον Φιντανίδη. Ένα μηδέν λοιπόν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα με το τέρμα που πέτυχε ο Πέτσιο Καρατζιώτης μετά από τη θαυμάσια πάσα από τον Μόσχο. Τώρα γίνεται το βάλο, εκτελέσει το βάλο. Ο Φιντανίδης απομακρύνει, προσπάθεια με τον Μουράτη να απομακρύνουν. Επιμένουν με τον Τίκα, γίνεται προς τιμή το λάθος. Διώχνουν την μπάλα και τώρα με τον Μόσχο και πάλι στα τεπίδες. Μόσχος που δηλαδή να μπει στην περιοχή, Μόσχος ανοίγει πολύ την μπάλα. Μόσχος κοντά στο 2-0, βγάζει την μπάλα αριστερά. Τρέχει ο Καρατζιώτης μέσα στην περιοχή. Καρατζιώτης βγάζει για τον και ναι, είναι το πέναλτι, ανατροπή τον Παπαγεωργίου από τον Παναγιωτόπουλο. Πέναλτι και πρέπει να δείξει και την κίτρινη κάρτα ο κύριος Τσοτίκας στον αρχηγό της ομάδος για την ανατροπή, για το φάουλ. Δεν δίνει βέβαια τίποτα, το πέναλτι όμως είναι πέναλτι. Δεν είναι ομάδα, που έχει τίποτα. Πέναλτι λοιπόν, ευκαιρία για την κυπεδούχο ομάδα με τον Μόσχο τώρα, ο οποίος ετοιμάζεται το εκτελέσει, το εκτελεί και γράφει το 2-0 για την κυπεδούχο ομάδα, ακριβώς το 1 λεπτό, το πρώτο γκολ από τον Μόσχο. 2-0 προηγείται η ομάδα της Κασάνδρας. Ρε Παρί, σβήστα ρε Παρί! Ρε Βάρβαρη, Παρί! Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα λοιπόν για την γηπεδούχη ομάδα. Ακριβώς με τη συμπλήρωση 10 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο προηγείται με 2-0. Με τα δύο γκολ πέτυχαν οι Καρατζιώτη στο 6ο και στο 10ο, ο Μόσχος με εύστοχο χτύπημα απέναντι. Και προσπάθεια τώρα με τον Παπαγεωργίου, ο οποίος βγάζει αριστερά για τον Καπαγιαννίδη. Καπαγιαννίδης, παλιά δυνατή, δεν υπάρχει κανεί συμπέκτηση. Τώρα τρέχει ο Μουράτης. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την φιλοξενούμενη ομάδα. Όπως η βλατούδα πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε ο Παπαγεωργίου, κερδίζει την κεφαλιά, είναι σε θέση offside. Ο Παπαγεωργίου σημειώνεται από την κυρία Βουλκανά και η μπάλα στην κατοχή των παιχτών των Κουφαλιού. Καλύτερο λοιπόν είναι το ξεκίνημα για την γηπεδούχη ομάδα, η οποία και στο πρώτο ημίχρονο είχε την πλήρη υπεροχή στο παιχνίδι, έχασε πολλές ευκαιρίες, δεν μπόρεσε όμως να βρει το στόχο. Φιντανίδης τώρα βγάζει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Νεοφώτιστο, ο οποίος με τα χέρια τροφοδοτεί τον Γκυλή. Γκυλής τώρα στο χώρο του κέντρου. Πίσω η μπάλα στον Φιντανίδη, Φιντανίδης αλλάζει το παιχνίδι για τον Παπαγεωργίου. Thank you.
Παπαγεωργίου, Πανταβαλής και πάλι για τον Μουράτη. Επίθεση και πάλι της Κυπριακού ομάδος από δεξιά, ο οποίος βγάζει τη σέντρα μακριά στην μήνυα αμυντική. Πεκρίδης. Πεκρίδης για τον Καρατζιώτη και πάλι Πεκρίδης. Εκεί που στέλνει την μπάλα όμως δεν είναι κανείς συμπαίκτης του, παρά μόνο ο τερματοφύλακας ο Κιτσιούδης, ο οποίος ελέγχει την μπάλα. Κάτσε με Φιντανίδης για τον Μουράτη. Δεν προλαβαίνει αυτό την μπάλα. Το πλάγιο είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Και τώρα θα έχουμε μία αλλαγή. Με το νούμερο 16 βλέπουμε τον Δελιγιάννη να ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Δελιγιάννης λοιπόν στο παιχνίδι. Στη θέση του Γιαννίδη. Άγιο κοφό δεν έχει μήτρα. Το άπαρε. Το μάπηκε με κάτι. Πάμε μαζί με το. Την μπάλα κερδίζεται από τους παίκτες τώρα της Καζανάς που θα πάει εκεί στην επίθεση. Κινείς. Αποφεύγει έναν αντίπαλό του, εξακολουθεί να ελέγχει την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Θα την βγάλει για τον Μόσχο. Δεν προλαβαίνει όμως ο Κινείς να ακολουθήσει την προσπάθεια του Μόσχου. Φιντανίδης. Κιλής αλλάζει το παιχνίδι για τον Μόσχο. Μόσχο προσπαθεί να βγάλει δεξιά. Ο φάουλ σημειώνει ο διαιτής. Το φάουλ εκτελέστηκε. Ο Τίκας ελέγχει την μπάλα για την φιλοξενούμενη ομάδα. Προσπαθεί να βρει τον Παρασκευά. Γίνεται όμως στη συνέχεια του λάθος Παπαγεωργίου. Και πάλι με τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας να προσπαθούν να βγουν στην επίδεση. Ένα αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Καλφαδόπουλο, είναι από το νούμερο 10 τον Καρυπίδη, το φάουλ για την Κυπεδούχο ομάδα. 13ο προς 14ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Κασάνδρα κουφάλια 2-0 Καρατζιώτης. Κακές συνεννόησεις των παικτών της Κασάνδρας. Γίνεται όμως και λάθος από τους παίκτες της ομάδας του ΠΑΟ Κουφαλίου. Παπαγεωργίου. Πανταβαλής. Βγάζει αριστερά για τον Φιντανίδη. Ανταβαλής και πάλι στο χώρο του κέντρου, προσπαθεί να βρει τον Γκυλή. Γκυλής για την Ανταβαλή, από αριστερά τώρα προσπάθεια των παιχτών της Γηπεδούχου ομάδας να βρουν στην επίδεση. Υπάρχει φάουλ, ένα φάουλ για μέτρα στην μεγάλη περιοχή του τροματοφύλακα Κιτσιούδη και από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Κασάνδρας. Στο έδαφος είναι ο παίκτης της Κασάνδρας, ο Ανταβαλής. Σηκώνεται ο παίκτης Κασάνδρας, δεν είναι κάτι το σοβαρό. Όλα είναι έτοιμα για την συνέχεια του παιχνιδιού με την εκτέλεση του φάουλ από πλευράς γηπεδούχων. Μοστάρα! Όλα λοιπόν έτοιμα για την εκτέλεση του φάουλ. Ο διαιτής δίνει το ακριβές σημείο που πρέπει να τοποθετηθεί το τείχος. Ο Καπαγιαννίδης ετοιμάζεται για το Μόσχο. Το σούτ από το Μόσχο πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Κιτσιούδη. Νέα αλλαγή για την φιλοξενούμενη ομάδα με το νούμερο 12 από Παπα-Νικολάου θα μπει στο παιχνίδι. Παρασκευάς από ό,τι βλέπουμε φεύγει από το παιχνίδι. Το πόδι το κοντό. Άλογο για πετάλωμα είναι. Το τσάπιο χίγει τι γίνεται. Μουράτης, δυνατή παλιά, εκεί που στέλνει την μπάλα είναι ο νούμερο 16 ο Δελιγιάννης, ο οποίος βγάζει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Κιτσιούδη και πάλι Δελιγιάννης καθυστερεί, βγάζει και πάλι πίσω στον τερματοφύλακά του τον Κιτσιούδη, αυτός δεξιά στον Τίκα.
πιέζουν οι παίκτες της τοπικής ομάδος. Ο Αμανατίδης βγάζει για τον Κιλί, έχει βγει η μπάλα όμως, είναι πλάγιο out για τα κουφάλια. Η μπάλα στον Πεκρίδη, Πεκρίδης για τον Καρατζιώτη, Καρατζιώτης, Καπαγιανίδης, Καπαγιανίδης αποφεύγει έναν αντίπαλό του, Καπαγιανίδης εξακολουθεί να ελέγχει την μπάλα, προσπαθεί και αποφεύγει τον νούμερο 3 τον Τοσκόπουλο, τροφοδοτεί τον Πεκρίδη, Πεκρίδης λίγο έξω τη μεγάλη περιοχή, βγάζουν παλιά τώρα για τον γενό χώρο, βγαίνει όμως λίγο ο τερματοφύλακας Κιτσούδης ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Αμανατίδης, Μουράτης, μπορεί να παίξει όχι, να κίνεις τι είναι άσχετος. Μουράτης για τον Πεκρίδη, ο Κόκλης απομακρύνει, μπάλα και πάλι στους παίκτες της Κασάνδρας. Φιντανίδης, Μουράτης. Το πλάγιο είναι για τα κουφάλια, ένα πλάγιο που ετοιμάζεται ο Καλφαδόπουλος να εκτελέσει, το εκτελεί. Την μπάλα μέσα στην περιοχή του τερματοφύλακα Νεοφώτης, το ελέγχει ο Φιντανίδης, ο οποίος απομακρύνει κιόλας σε ένα χώρο όμως που είναι μόνο ο Βελιγιάννης. Γίνεται το λάθος. Προσπάθεια των παικτών της τοπικής ομάδος με τον Ανταβαλή να βγουν στην επίθεση. Αυτός περνάει το χώρο του κέντρου, αποφεύγει με ωραίο τρόπο ένα δεύτερο αντίπαλό του, βγάζει για τον Μόσχο. Μόσχος λίγο έξω από την περιοχή, Μόσχος έτοιμος να επιχειρήσει και το σούτ. Ωραία προσπάθεια. Κερδίζει τελικά το φάουλ, ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Για την γηπεδούχο ομάδα, 2-3 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα Αγκιτσιούδη. Πληρώθηκαν 18 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. 2-0 προηγείται η Κασάνδρα της φιλοξενούμενης ομάδας του ΠΑΟ Κουφαλίων με τα γκολ του Καρατζιώτη και του Μόσχου και το σούτ που επιχειρεί τώρα ο Καρατζιώτης. Η μπάλα φεύγει πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Κιτσιούδη. Ένα πλάγιο τώρα, έχει κερδίσει φιλοξενούμενη ομάδα, ο Καλφαδόπουλος το εκτελεί για τον Παπα-Νικολάου. Παπαγεωργίου απομακρύνει, η μπάλα είναι πλάγιο out για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Καλφαδόπουλος και πάλι. Καλφαδόπουλος. Επιθετικό φάουλ από τον Στεφανίδη, σημειώνεται η παράβαση. Ας κάθε αφεντικό να είναι τόσο βήχας. Να ρατάς τρουφάκι γάμο το χαΐρις. Διακοπή στο παιχνίδι, στο έδαφος είναι ο Αμανατίδης αν δεν κάνουμε λάθος. Ο Αμανατίδης ο οποίος φαίνεται να χτύπησε στο πρόσωπο. Τώρα καλεί τους παράγοντες και τον γιατρό του αγώνα. Η διακοπή λοιπόν συνεχίζει, τώρα σηκώθηκε ο Αμανατίδης και όλα είναι έτοιμα για την συνέχιση και πάλι του παιχνιδιού. Ενώ συμπληρώθηκαν 20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Αλφα Σίγμα Κασάνδρας κουφάλια 2-0. Ο Νεοφώτης τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέο που επιχειρεί και φέρνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου για τον Μόσχο. Κερδίζουν προς τη μήνυ με τον Πεκρίδης. Ένα αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Καλφαδόπουλο. Το φάουλ στο χώρο του κέντρου για την γηπεδούχο ομάδα. Εκτελέστηκε γρήγορα. Καπαγιανίδη. Μπαλιά για τον
Πεκρίδη, απομακρύνουμε τον Τοσκόπουλο, παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Επιμένουν όμως με τον Ανταβαλή. Μόσχος. Τώρα βγαίνει μπάλα έξω, στο έδαφος είναι ο Ανταβαλής, είναι στην προηγούμενη φάση. Ανατράπηκε ο διαιτητής βέβαια για άλλη μια φορά. Δεν είδε τίποτε. Το προφορητικό τι έτσι είναι τώρα, τα μοντέρνα πράγματα έτσι είναι. Κανονικά πρέπει να φέρει τον γυμναστή. Τώρα σηκώθηκε ο παίχτης της Κασάνδρας, όλα είναι έτοιμα για την συνέχεια του παιχνιδιού. Την μπάλα θα δώσουν πίσω στους παίχτες της Κασάνδρας και συγκεκριμένα ο Τίκας στέλνει την μπάλα πίσω στους παίχτες της Κασάνδρας και συγκεκριμένα τώρα την ελέγχει ο Νεοφώτιστος. Ο Νεοφώτιστος, ο οποίος βγαίνει έξω από την μεγάλη περιοχή της ομάδας του και με ένα δυνατό βολέ προσπαθεί να βρει τον Καρατζιώτη, απομακρύνουμε τον Δελιγιάννη. Και προσπάθεια με τον Καρυπίδη να βγουν στην επίθεση, απομακρύνουν όμως οι παίκτες της Κασάνδρας σε πλάγιο. 22ο προς 23ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Κασάνδρα κουφάλια 2-0 με τα γκολ που πέτυχαν στο 6ο λεπτό της επανάληψης ο Καρατζιώτης και στο 10ο ο Μόσχος με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Προσπάθεια τώρα με τον Καρατζιώτη. Καρατζιώτης στο χώρο του κέντρου τροφοδοτεί τον Καπαγιανίδη. Αυτός προσπαθεί να βρει τον Πεκρίδη. Καπαγιανίδης, Γκυλής, προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι για τον Μόσχο και αρχίζουν οι παίκτες του Κουφαλιού που κάνουν το λάθος όμως. Καρατζιώτης, Καπαγιανίδης, βγάζει ωραία παλιά αριστερά για τον Γκυλή. Γκυλής βγάζει και τη σέντρα, ο Μόσχος μέσα στην περιοχή επιχειρεί και το σουτ. Εκεί όμως που πάει μπάλα είναι out για την γήπεδο κόμμα. Αμανατίδης βγάζει πίσω στο τερματοφύλακά του τον Νεοφώτιστο. Αυτός επιχειρεί το δυνατό βολέ, φέρνει μπάλα προς τον Μόσχο. Μόσχος κερδίζει την κεφαλιά, μπάλα όμως ελέγχεται από τον Δελιγιάννη. Δελιγιάννη στον χώρο του κέντρου τροφοδοτεί τον Κόκλη, αυτός στον Καλφαδόπουλο Παπαγεωργίου. Κόκλης. Το πλάγιο είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Εκτελέσει την κρίση από τον Καλφαδόπουλο, Παπαγεωργίου ελέγχει την μπάλα. Παπαγεωργίου προσπαθεί να παίξει τον αδείο με τον Ανταβαλή. Νέο πλάγιο για την ομάδα της το Πάο Κουφαλιού και ο Καλφαδόπουλος και πάλι έτοιμος να το εκτελέσει. Καλφαδόπουλος για τον Στεφανίδη. Στεφανίδης προσπαθεί να κερδίσει το πλάγιο, άσχημο σου το επιχείρησε, στέλνει την μπάλα πλάγια, πλάγια για την Κασάνδρα. Ο Μουράτης ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Προσπαθούν να μπουν μέσα στην περιοχή, βγαίνει τελευταία στιγμή ο Φιτανίδης μπροστά από τον Σκαρλάτο και απομακρύνει στέλνοντας την μπάλα πλάγιο out. Καλφαδόπουλος τώρα θα εκτελέσει το πλάγιο. Σε την μπάλα με στην περιοχή βγαίνει ο ματοφύλακας Σόνιο Φρόντιστος και μπλοκάρει την μπάλα. Με τα χέρια τροφοδοτεί τον Γκυλή. Γκυλής για τον Πεκρίδη. Πεκρίδης από αριστερά τώρα στην επίθεση για την ομάδα της Κασάνδρας. Πεκρίδης λίγο έξω την περιοχή. Πεκρίδης βγάζει ωραία παλιά για τον Μουράτη. Μουράτης με στην περιοχή επιχειρεί. Είναι τελείως άστοχο όμως, στέλνει την μπάλα πολλά μέτρα out. Κιτσιούδης για τον Δελιγιάννη.
Τελιγιάννη προωθεί τον Τίκα. Αυτό με βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει του επιθετικού τη ομάδα του. Κυλή κερδίζει την κεφαλιά στον χώρο του κέντρου ανταβαλή. Υπάρχει ένα φάουλ. Χρησιμοποίησε το χέρι ο αρχηγό τη ομάδα ο Παναγιωτόπουλο. Το φάουλ σημειώθηκε για την γηπεδούχο ομάδα. Ένα φάουλ στον χώρο του κέντρου. Καθυστερεί πίσω η μπάλα στον Παπαγεωργίου για τον Φιντανίδη. Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου προσπαθεί και βρίσκει τον Γκυλή. Γκυλής δεν προλαβαίνει την μπάλα, όμως ελέγχουν οι παίκτες των κεφαλιών. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Κόκλη. Κόκλης καθυστερεί. Κόκλης στον χώρο του κέντρου τροφοδοτεί τον Καρυπίδη. Αλλά όμως κερδίζεται από τον Καρατζιώτη, προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Βγάζει για τον Πεκρίδη. Πεκρίδη. Καπαγιαννίδης. Μακρύνουν οι αμυντικοί της φιλοξενούμενης ομάδας. Τρέχει ο Φιντανίδης, ο οποίος ενέχει την μπάλα και βγάζει πίσω στον τερματοφύλακα τον εαυτό του. Αυτός με βαθιά μπαλιά. Ανταβαλής. Βγάζει αριστερά για τον Γκυλή. Αυτός προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα για τον Καρατζιώτη. Ωραία μπαλιά του Καρατζιώτη μέσα στην περιοχή. Καρατζιώτη επιχειρεί και το σουτ. Δεν προλαβαίνει ο Μόσχος η μπάλα out για τα κουφαλιά. Προσπάθεια τώρα των παιχτών της φιλοξενούμενης ομάδας με το Σκαρλάτο να βγουν στην επίθεση. Τελευταία στιγμή με προβολή που μακρύνει ο Αδαβαλής στέλνοντας την μπάλα πλάγιο out, ενώ συμπληρώθηκαν 28 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Κασάνδρα Κουφάλια 2-0. Το πλάγιο εκτελέστηκε, ο Κόκλης λέει την μπάλα, τη χάνει όμως στη συνέχεια και που πάει η μπάλα είναι ο Δελιγιάννης. Δελιγιάννης βαθιά μπαλιά, Φιντανίδης κερδίζει την μπάλα. Καταβαλής για τον Μόσχο, πέσουν το 1-2 οι παίκτες της Κασάνδρας. Ένα φάουλ τώρα από τον Δελιγιάννη και εδώ είναι η κίτρινη κάρτα. Ορισμός της κίτρινης κάρτας, ο κύριος Κουτσίκος βέβαια ούτε και σε αυτή την περίπτωση έδωσε τίποτα εκτός από το φάουλ. Φωνάζε τον προπονητή, αυτός είναι το Σκάιπουμαν. Δανίδης, Μόσχος. Ωραία παλιά από τον Αραβαλή για τον Γκυλή. Αυτός βγάζει και τη σέντρα. Καρατζιώτη, μια μεγάλη ευκαιρία, η κεφαλιά του Καρατζιώτη. Η μπάλα βρίσκει τον δοκάρι και τελευταία στιγμή απομακρύνουν οι παίκτες της του κουβαλιών σε πλάγιο, είναι σε πλάγιο άλλο. Προσπάθεια με τον Μουράτη. Πεκρίδης βγάζει τη σέντρα για τον Μόσχο. Μόσχος προλαβαίνει, βγαίνει γρήγορα ο Τίκας, ο οποίος απομακρύνει, δεν έχει βγει μπάλα κόρνερ. Πολύ ωραία προσπάθεια Καρατζιώτης μέσα στο 3-0 και μια μεγάλη ευκαιρία και πάλι από τον Καρατζιώτη. Άλλη μια μεγάλη στιγμή, άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Βλέπουμε τώρα μια αλλαγή πραγματοποιεί ο προπονητής της τοπικής ομάδας, ο κ. Βουτσακέλης, ακριβώς σε 15 λεπτά πριν από το τέλος από τον αγώνα ο Κυλής, και τη θέση του παίρνει ο Σάββας ο Παπαδόπουλος.
Δύο μεγάλες λοιπόν ευκαιρίες που χάθηκαν για την γηπεδούχο ομάδα που προσπαθεί και πάλι να βγει στην επίθεση. Ένα πλάγιο έχει κερδίσει στο χώρο του κέντρου από την προβολή του Καλφαδόπουλου. Δύο μεγάλες λοιπόν ευκαιρίες με τον Καρατσιώτη. Πρώτη μετά από κεφαλιά βρήκε μπάλα το δοκάρι. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία που πολύ κοντά επιχείρησε το σουτ και έστειλε την μπάλα μόλι σάουτ. Τώρα πρέπει να βάλει πρέμια να ανοίξει την ομάδα. Αφουλικά Μουράτης εκτελεί το πλάγιο για τον Παπαδόπουλο. Καπριανίδης. Φάουλ τελικά για την γηπεδούχο ομάδα. Δεν το κουβεί. Αφήστε τον άλλο κάτι. Ο Πεκρίτης είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πήγαμε στο τελευταίο 15 λεπτό του παιχνιδιού. Το 2-0 παραμένει για την γηπεδούχο ομάδα. Ο Παναγιωτόπουλος απομακρύνει και προσπάθεια τώρα με το Σκαρλάτο να βγουν στην επίθεση. Καλά του βαθιά παλιά για τον Καρυπίδη. Βγαίνει ο τερματοφύλακας Νεοφώτισος και μπλοκάρει την μπάλα. Νεοφώτισος με τα χέρια του φοβητή τον Πεκρίδη. Πεκρίδης για τον Μουράτη. Μουράτης καθυστερεί. Μουράτης βγάζει για τον Αταβαλή. Αταβαλή αριστερά για τον Φιντανίδη. Μόσχος. Αφήνει για τον Καπαγιανίδη, Καπαγιανίδης στον Φιντανίδη. Μόσχος. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Αταβαλή, μπάλα όμως ελέγχεται από τους παίχτες του Κουφαλιού που προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Καλφαδόπουλος κερδίζει την μπάλα. Με ποια παλιά για τον Παπα-Νικολάου, Παπαδόπουλος στο Φιντανίδη, Φιντανίδης πίσω στον τερματοφύλακά του τον Νεοφώτιστο. Νεοφώτιστος επιχειρεί το δυνατό βολέ που φέρνει την μπάλα κατά το χώρο του κέντρου, Κόκλης κερδίζει την μπάλα. Απομάκρυση από τον Μουράτη σε πλάγιο. 32ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 2-0 προηγείται ο ΑΣ Κασάνδρας της ομάδας του ΠΑΟΚ Κουφαλίου με τα δύο γκολ που πέτυχαν ο Καρατζιώτης στο 6 της επανάληψης και στο 10 της επανάληψης ο Μόσχος με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Καλφαδόπουλος τελεί το πλάγιο, απομακρύνουν, επιχειρεί το σουτ του νούμερο 10 ο Καρυπίδης και ένα αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Κόκλη, φάουλο για την γηπεδούχο ομάδα, ενώ έχουμε και διακοπή στο παιχνίδι. Άλλα 5 λεπτά ρε. Άλλα 5 να τα καθυστερήσεις διαιτητή για να ισοπαρίσουμε. Για να φάμε τα σκορ για τη μήνα. Εδώ ρε Ιταρία έχασε τη τρεγά μου στην κοινά. Δεν έχασε και διάγραμμα το κατεβινή. Η διακοπή συνεχίζεται λοιπόν 11 λεπτά. Περίμεναν για να συμπληρωθεί και το δεύτερο 45 λεπτό. Το 2-0 παραμένει για την γηπεδούχο ομάδα με τα γκολ του Καρατζιώτη και του Μόσχου. Πλήρης υπεροχή της γηπεδούχου ομάδος. Ωραία ποτήρια. Σηκώθηκε ο Καπαγιανίδης. Καπαγιανίδης όλα έτοιμα για τη συνέχεια του παιχνιδιού με το βολέ από τον Φιντανίδη που φέρνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Πεκρίδης, ο Δελιγιάννης κερδίζει την μπάλα. Δελιγιάννης βγάζει βαθιά παλιά για τον Καρυπίδη. Καρυπίδης κοντά του τον Αμανατίδη βγάζει για τον Σκαρλάτο. Σκαρλάτος, να δούμε αν θα πραγματοποιήσει τη σέντρα. Σκαρλάτος προσπαθεί να αποφύγει τον αντιπαλό του. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο για την Κασάνδρα. Παπαγεωργίου εκτελεί το πλάγιο για τον Φιντανίδη. Φιντανίδης και πάλι στον Παπαγεωργίου. Καταβαλής πίσω η μπάλα στον Φιντανίδη. Αυτός απομακρύνει για τον Μόσχο. Μόσχος βγαίνει γρήγορο Δελιγιάννης. Μόσχος όμως κερδίζει και τροφοδοτεί τον Πεκρίδη. Πεκρίδης βγάζει για τον Καρατζιώτη. Καρατζιώτης καθυστερεί. Καρατζιώτης βγάζει μπαλιά εκεί όμως που δεν αντελήφθη ο Πεκρίδης. Η μπάλα που μακρύνεται από τον Καλφαδόπουλο. Και φάουλ από τον Αμανατίδη. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου για την φιλοξενούμενη ομάδα.
35ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. 2-0 η Κασάνδρα εξακολουθεί να προηγείται του ΠΑΟ Κουφαλίων και τώρα ο Δελιγιάννης θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για την φιλοξενούμενη ομάδα. Δελιγιάννης κάνει ένα γέμισμα και όμως πάει μπάλα, βγαίνει ο τερματοφύλακας Νεοφώτισος ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και επιχειρεί και το δυνατό βολέ, προσπαθεί να δει τον Μόσχο. Μόσχος φάουλ επιθετικό σημειώνει ο διαιτητής. Τίκας για τον Κόκλη, μπάλα όμως είναι out για την κυπεδούχα ομάδα. Εννιά λεπτά λοιπόν απέμειναν για το τέλος του παιχνιδιού, το 2-0 παραμένει και προσπάθεια τώρα με τον Παναγιωτόπουλο να βγουν στην επίθεση. Εκεί που πάει μπάλα είναι ο Παπαδόπουλος ο οποίος απομακρύνει στέλνοντας την μπάλα πλάγιο άντσι. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Στεφανίδης, ένα φάουλ από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα της Κασάνδρας και κίτρινη κάρτα στον Καπαγιαννίδη. Νεοφώτισος τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ενώ απομένουν 7 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Το 2-0 εξακολουθεί να παραμένει για την ομάδα της Κασάνδρας. Ο Καλφαδόπουλος στενεί προς τα αριστερά, εκεί όμως έχει ο Σάββας ο Παπαδόπουλος. Η μπάλα είναι πλάγια του, σημειώνει ο διαιτητής για την ομάδα της, του ΠΑΟ Κουφαλίων. Καλφαδόπουλος λοιπόν θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Με στην περιοχή, προσπάθεια με τον Παπαδόπουλο να απομακρύνουν. Το σούτ που επιχειρεί ο Παπαναγιωτόπουλος απομακρύνει η αμυντική στέλνοντας την μπάλα κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν από δεξιά για την φιλοξενούμενη ομάδα με τον Καλφαδόπουλο να ετοιμάζεται να το εκτελέσει, ενώ βλέπουμε ότι θα πραγματοποιήσει και νέα αλλαγή ο προπονητής της γηπεδού κομμάτων ο κ. Ζουτσακίλης ακριβώς 6 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ο Καλφαδόπουλος λοιπόν έτοιμος να το εκτελέσει, το εκτελεί, γίνεται τερματοφύλακας μπροστά από τον Τίκα και μπλοκάρει την μπάλα. Το βολέ από τον Τίκα φέρνει, από τον τερματοφύλακα φέρνει την μπάλα στον Μόσχο. Μόσχος προσπαθεί για να βρει τον Καρατζιώτη. Καρατζιώτης με στην περιοχή κοντά στο 3-0 και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία και πάλι στο 40ο λεπτό. Μια μεγάλη λοιπόν ευκαιρία, τώρα βλέπουμε και αλλαγές με το νούμερο 14 Δημητρίου για την φιλοξενούμενη ομάδα και με το νούμερο 18 Γραμμένος θα μπουν στο παιχνίδι. Thank you.
Μπράβο. 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 Τώρα λοιπόν επαναρχίζει και πάλι το παιχνίδι με το site από πλευράς φιλοξενουμένων. Μπελιγιάννης επιχειρεί ένα γέμισμα, η μπάλα αφήνεται στον τερματοφύλακα τον Νεοφώτης, το οποίο θα επιχειρήσει και το δυνατό βολό, ενώ απέμειναν 4 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Κασάνδρα κουφάλια 2-0, Μόσκος και δίνει προς τη μήνυ κεφαλιά, γραμμένος κουφάλια για τον Καρατζιώτη. Καρατζιώτης βρίσκει τον Πεκρίδη λίγο έξω την περιοχή, Πεκρίδης τον Μουράτη. Μουράτης, να δούμε, βγάζει δεξιά για τον Πεκρίδη. Πεκρίδης βγάζει τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει στον Καλφαβόπουλο και είναι κόρνερ για την γηπεδούχη ομάδα. Ένα κόρνερ λοιπόν. Λοιπόν από δεξιά για την γηπεδούχη ομάδα, τώρα βλέπουμε και τον Κωνσταντάκη να ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι, ενώ απέμειναν 3 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Μουράτης, τελείω από μακρύνουν οι αμυντικοί. Πεκρίδης, πίσω η μπάλα στον Φιντανίδη. Αυτός ακόμη πιο πίσω για τον τερματοφύλακά του τον Νεοφώτιστο. Νεοφώτιστος επιχειρεί μια βαθιά παλιά προς τους επιθετικούς ομάδες του, απομακρύνουμε τον Δελιγιάννη, παίκτες του ΠΑΟΚ Κουφαλίου. Πεκρίδης, Παπαδόπουλος για παλιά για τον Καρατζιώτη, απομακρύνουν οι αμυντικοί. Φιντανίδης, πίσω η μπάλα στον Νεοφώτιστο. Μόσχος κερδίζει την κεφαλιά, η μπάλα όμως στον Καλφαβόπουλο και από εκεί στον Τίκα. Αυτός προσπαθεί με βαριά παλιά να βρει τους επιθετικούς της ομάδας του. Αμανατίδης, Παπαδόπουλος, βαθιά παλιά για τον Μόσχο. Ωραία προσπάθεια από τον σεντρεφόρ της Κασάνδρας. Καρατζιώτης, ανταβαλίες, απομακρύνουμε τον Τίκα, οι παίκτες των κουβαλίων. Μόσχος. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Καρατζιώτη, θαυμάσια παλιά από τον Μόσχο, βγαίνει ο τερματοφύλακας, δεν την προλαβαίνει ο Καρατζιώτης, η μπάλα είναι out. Τώρα θα γίνει η αλλαγή για την γηπεδούχη ομάδα, ο Κωνσταντάκης θα μπει στο παιχνίδι, να δούμε ποιος παίκτης θα βγει. Καρατζιώτης ο παίκτης. Κωνσταντάκης λοιπόν στη θέση του Καρατζιώτη. Ένα λεπτό απέμεινε να συμπληρωθεί και το δεύτερο 45 λεπτό. Το 2-0 παραμένει για την γηπεδούχη ομάδα που επανέρχεται και πάλι στις νίκες μετά από δύο άτυχα αποτελέσματα. Είναι ισοπαλία εδώ μέσα με την Τολεμαϊδα και την ήττα μέσα στα Γιάννητσα. Ένα πλάγιο τώρα κερδίζει η ομάδα των Κουφαλίων. Ακριβώς μπήκαμε τώρα στο 45 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου και ο Τοσκόπουλος θα εκτελέσει το πλάγιο. Τοσκόπουλος. Κόβουν οι παίκτες της Κασάνδρας. Μουράτης. Ωραία προσπάθεια, αποφεύγει τον αντίπαλό τον Καλφαβόπουλο. Βρίσκει τον Μόσχο. Μόσχος βγάζει πίσω για τον Φιντανίδη. Φιντανίδης. Παπαδόπουλος. Μόσχος κερδίζει την κεφαλιά, προσπαθεί να βρει τον Κωνσταντάκη, βγαίνει γρήγορα το βαθοφύλακα Κιτσιούδης, ο οποίος ελέγχει την μπάλα. Ανταβαλής.
Το φάουλ είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ένα φάουλ λίγα μέτρα μετά το χώρο του κέντρου, ενώ υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Στο έδαφος είναι ο παίχτης ο οποίος κέρδισε το φάουλ και συγκεκριμένα πρέπει να είναι με το νούμερο 10 ο Καρυπίδης, ο οποίος σηκώνεται τώρα και όλα είναι έτοιμα για την συνέχεια του παιχνιδιού. Στεφανίδης. Η μπάλα είναι κόρνερ για τα κουφάλια. Ίσως η τελευταία στιγμή στο παιχνίδι, μια και βρισκόμαστε ήδη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τίποτα λοιπόν δεν βλέπουμε να αλλάζει εδώ στο γήπεδο της Κασάνδρας. Η ομάδα που εκπροσωπεί τον ομό μας, ο ΑΣΥΓΜΑ Κασάνδρας, επανέρχεται και πάλι στις νίκες με αντίπαλο την ομάδα των κουφαλιών. Το κόρνερ εκτελέστηκε, η μπάλα μέσα στην περιοχή που μακρύνουν προς τη μήνυα αμυντική. Υπάρχει και στη συνέχεια φάουλ από τον Δημητρίου. Ίσως η τελευταία φάση του παιχνίδι, ο Φώτσος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Το βολέι για τον Μόσχο. Μόσχος κερδίζει το φάουλ από τον Τίκα. Μόσχος, πίσω η μπάλα στον Αμανατίδη. Αμανατίδης βγάζει για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος για τον Μουράτη, για τον Πεκρίδη. Μακρύνουν οι αμυντικοί με τον Τοσκόπουλο. Το πλάγιο για την Κασάνδρα. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μουράτης. Μουράτης το εκτελεί για τον Κωνσταντάκη. Κωνσταντάκης. Φάουλ επιθετικό, εκτελέσει και γρήγορα. Προσπάθεια από τον Δημητρίου και ενώ βρισκόμαστε στο δεύτερο προσθήτο λεπτό των καθυστερήσεων, περιμένουμε τον διαιτή, τον κύριο Κουτσίκο, ο οποίος ήταν πολύ λίγος για ένα τέτοιο παιχνίδι, να σημειώσει το τέλος του παιχνιδιού. Καλφαδόπουλος κάνει την μπάλα, Μουράτης για τον Γραμμένο, Γραμμένος για τον Κωνσταντάκη, μπάλα δεν περνάει, την κερδίζει ο Παναγιωτόπουλος, ο οποίος βγάζει για τον Τίκα, το απομακρύνει. Καταβαλής. Αριστερά για τον Φιντανίδη. Φιντανίδη με ωραία προσπάθεια αποφεύγει έναν αντίπαλό του. Τροφοδοτεί τον ανταβαλή. Αυτό το Γραμμένο. Γραμμένο επιχειρεί ένα μακρινό σουτ. Δεν ανησυχεί του τερματοφύλακα τον Κουτσιούδη, ο οποίο επιχειρεί το βολέ. Φέρνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Ενώ βρισκόμαστε το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πεκρίδη ελέγχει την μπάλα. Πεκρίδη με βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Μόσχο. Μόσχο. Προλαβαίνει όμως ο τερματοφύλακας ο Κιτσιούδης, ο οποίος απομακρύνει. Επιμένουμε τον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου στέλνει την μπάλα πλάγιο out. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Αμανατίδης πίσω στον τερματοφύλακα τον Νεοφώτιστο και Γραμμένος. Πεκρίδης. Κωνσταντάκης και αυτή τη στιγμή ο κύριος Κουτσίκος σημειώνει το τέλος του παιχνιδιού που βρίσκει νικήτρια την ομάδα της Κασάνδρας επί του ΠΑΟΚ Κουβαλιού με 2-0. Τα τέρματα στο 6ο λεπτό της επανάληψης ο Καρατζιώτης και στο 10 του δευτέρου μικρόνου και πάλι ο Μόσχος με εύστοχο χτύπημα πέναντι, πέναντι που κέρδισε ο Παπαγεωργίου από τον Παραγετόπουλο. Τελικό λοιπόν αποτέλεσμα, Κασάνδρα Κουφάλια 2-0.